Τώρα να δείτε σήμερα, η αγαπημένη μας Νατάσα έχει ξεπηδήσει μέσα από σελίδες βιβλίου του Tom Robbins. Ήταν ακριβώς εκεί που πήγαιναν όλες οι καουμπόισες και μελαγχολούσαν οι άλλες, γιατί η δική μας η καουμπόισα είναι εδώ και είναι πιο χαρούμενη από ποτέ. Πάντα χαρούμενη. Πού είναι το καπέλο σου, καουμπόισα, πού είναι το καπέλο σου. Νατάσα Κουβελά. Γεια σας. Τι κάνετε. Καλώς σας βρήκαμε. Ποιος γυρίζει. Κερδίζει. Καλή επιτυχία. Λεξομαχία. Αρχίζουμε αμέσως τώρα. Η κατηγορία είναι στο τσίρκο. Μία έννοια αφορά στο τσίρκο. Δεύτερη. Άλλο πίστευες, άλλο βγήκε. Μόνο η Νίκη και ο Γιάννης. Λωρίνε, εύκολο. Έλα, Νίκη. Νούμερο με κορίνες. Νούμερο με κορίνες για 100 ευρώ. Νιώθω ότι ο Λευτέρης με το κάπα σου λέει κλόουν θα είναι, δεν γίνεται. Αλλά μετά έσκασε κρύο το όμικρον και τον τρέλανε. Σου λέει τι είναι αυτό τώρα. Νίκη, μια χαρά κάνεις και τα πήρες εσύ τα 100 ευρώ. Νοείται. Έλα να παίξει. Καλή αρχή, καλή επιτυχία. Θα πάρουμε κατηγορία και θα αρχίσουμε αμέσως τώρα. Η κατηγορία είναι κοινό συνθετικό. Δύο λεξούλες, κοινό συνθετικό. Στην αρχή ή στο τέλος. Νίκη, ξεκινάς ωραία με δωράκι. Είναι ένα πολύ ωραίο δώρο τεχνολογίας από την Energy, ένα smart home kit. Για να το πάρουμε με ένα γράμμα. Το κάπα. Αχ, έλα τώρα. Κρίμα. Στραβώ. Ξεκίνημα, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ευτέρη, παίζεις πρώτος. Ξεκινά. Για 20 ευρώ παίζουμε ένα σύμφωνο. Νι. Ούτε. Ούτε νι. Ούτε κάπα, ούτε νι. Είδα φανταστικά, ξεκίνησε. Ωραία, το ωραία, ξεκινήσαμε. Έλα, Γιάννη. Ναι. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Καλή αρχή, Γιάννη μου. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι η δική σου επιλογή να είναι στον πίνακα. Είπαμε. Σίγμα. Ευτυχώς κάναμε σε φταί. Δυστυχώς τον κάναμε για 80 ευρώ μόνο. Δεν πειράζει. Παραλίγο. Διχίλιαρο, παραλίγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Έλα. Το μη. Το γράμμα μας είναι το μη, μουστάκι. Τρία μουστάκια. 60 ευρώ. Πόσο κρίμα, ρε παιδιά, τώρα έχει βρει αυτός ο άνθρωπος με δύο μαντεψιές, 7 γράμματα και έχει πάρει μόνο 140 ευρώ. Δηλαδή, δεν γίνεται να πάρει λιγότερο. Κοινό συνθετικό. Αχα. Ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε ένα ερωτηματικό. Να βρούμε πρώτα ένα γράμμα και να το σκεφτούμε. Το ρο. Έχει όμως, οπότε έχουμε 190 και αυτή είναι η σκέψη. Ή τα χάνεις με χρεοκοπία, αν έχει από κάτω χρεοκοπία, ή βγάζεις άλλα 500, εάν πετύχεις την θετική πλευρά του ερωτηματικού. Μπορείς και να μην κάνεις τίποτα και να συνεχίσεις. Τι αποφασίσεις. Συνεχίζω. Το επόμενο γύρισμα είναι λίγο καλύτερο, επιτέλους είναι 50. Όχι, όχι, παιδιά, έφυγε πάλι. Το πι. Αγανακτισμένος με άλλο ένα εικοσάρικο. Δεν πετυχαίνει και το γράμμα τώρα. Και έρχεται ξανά η Νίκη. Ωραίο ποσό. Το ΤΑΦ. 450, καλώς ήρθατε. Και σε καλή μεριά. Το όμικρον. Επιβεβαιώθηκες για την πρώτη. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα, τελικά. Άλλο έβλεπες. Ξαναγυρνά.
Για πες, Νίκη. Το λάμδα. Όχι, δεν ταιριάζει κάπου εκεί. Ναι. Αχ, κρατάς τα 350, αλλά χάνεις τη σειρά σου και τώρα, Λευτέρη, έλα να σου πω τι γίνεται. Έχει 190 ο Γιάννης, καλούτσικο ποσό. 350 η Νίκη, πολύ καλό ποσό. Καθόλου εσύ, αλλά εσύ παίζεις. Και ξέρεις και το γρυφό. Όχι, όχι ακόμα. Άρα πρέπει να γυρίσεις. Το μεγάλο ποσό ήρθε και σε σένα. Το φι. Το φι. Καλά το είδες. Είναι το τελευταίο σύμφωνο. Άρα τα 150 είναι το ανώτερο ποσό που μπορεί να πάρεις. Αν δεν το ξέρεις, μου δίνεις 100 για να πάρεις φωνή. Θα αγοράσουμε το α. Και σε 5 δευτερόλεπτα θα λύσουμε το γρίφο για 100 ευρώ. Πάμε. Μετασεισμός, μεταστροφή. Ουσία είναι 50 και έχασες, γιατί από τα 150 πήγες στα 50, εμείς δίνουμε άλλα 50 για να πας 100, αλλά νομίζω ότι το ξέρες. Mm. Δεν θέλεις να θυσιάσεις ακόμα και αυτό το μικρό 50. Θα το σιγουρέψουμε. Λοιπόν, οκ, πάρε το κατοσταρικάκι σου και με αυτό το τίμιο κατοστάρικο κανείς δεν ξέφυγε στο παιχνίδι μας. Οπότε περνάμε αμέσως τώρα στον επόμενο γύρο. Να κόπιαζε Λευτέρη τώρα που πήρε το κατοσταρικάκι. Η κατηγορία ποια είναι όμως? Και όμως ισχύει. Ωραία κατηγορία από τις αγαπημένες μου. Δεν ξέρω αν σε σου αρέσει, είναι μια πληροφορία. Διαφέρουσα. Που όταν την ακούσεις δεν το πολύ πιστεύεις κιόλας. Έλα. Λοιπόν, ξεκινάμε με 20. Εγώ γελάω να τα σας πω γιατί. Πάμε. Το σίγμα. Το σίγμα και την πληροφορία αυτή. Γιατί αυτή η πληροφορία, Νατάσα, έχει έρθει από τη, γενικώς η λέξη της έχει έρθει από τη Γαλλία κυρίως, πρόσεξε. Ναι, ναι. Όταν η πληροφορία είναι τέτοιου τύπου, ψιλοάχρηστη, ψιλο αυτό, λέγεται «decoulation», είπαμε τον ασυντάκτη μου. Μια λέξη που την έχει μάθει, τώρα, βεβαίως, στο Παρίσι, στο 12ο διαμέρισμα. Πάμε. Μπράβο. Δωρεάν φωνή είναι. Ποιο θέλεις? Θα πούμε το α. Άιφελ. Και πιάσαμε τα γαλλικά μας. Ένα σωρό, ε. 7. Ένα καουμπόι, σαν ήξερα με το λάθος. Ήτανε τσάμπα, ωραία, περάσαμε. Να γυρίσουμε, σε παρακαλώ. Σούπερ δώρο energy, είσαι πανέτοιμος να κάνεις το σπίτι σου διαστημόπλιο. Θα πούμε το νι. Και έχουμε έστω ένα και σηκώνουμε τη δωρεπιταγή. Πάρε τη δωρεπιταγή, είπα. Λάθος μου. Δωράκλα. Ένα εικοσαρικάκι. Το μη. Και αυτή η φορά θα είναι η 220. Δυστυχώς έκατσε στο εικοσάρι. Το κάπα. Κάπα Κρήτη. Να πούμε το γιώτα. Ιερά Πέτρα. Πάμε λίγο πιο κάτω. Έχουμε 4. Ωραία, και γυρίζουμε. Δεύτερη ευκαιρία, σε ακούω. Να πούμε το ρο. Ωραία, έχει, δεν έχει, εμείς είμαστε πολύ άνετοι. Και έχει. Και έχει, και έχει και 150 ευρώ και δεύτερη ευκαιρία ήδη στο ταμπλό και 3-15 σύνολο. Και τα πάμε πάρα πολύ καλά από το φίλο μου το Λευτέρη. Να γυρίσουμε ακόμα. Άλλη μία. Άλλη μία. Θα χάσεις τη δεύτερη ευκαιρία χωρίς να πεις κάποιο λάθος γράμμα, μόνο και μόνο με αυτό που συνέβη τώρα. Πρέπει να συνεχίσεις, να εκμεταλλευτείς αυτό το μαξιλαράκι που έχεις. Λοιπόν, γυρίζουμε. Ωραία, θέλει πάλι σύμφωνο. Το Δέλτα. Πολύ καλά. Σε πέρασες και τα 500. Να αγοράσουμε ένα φωνή, να πούμε το έψιλον. Πάρουμε άλλο ένα. Λεφτά έχεις. Το ΙΤΑ. Ήταν, είναι και το άρθρο μας μπροστά. Προφανώς. Ναι, ναι, 3. Το πρώτο γράμμα στην λέξη
Τελευταία. Βγάζεις ακρή. Αγοράσουμε άλλο ένα φωνήεν. Ποιο? Το ομικρόν. Και θα το λύσουμε. Έχουμε αυτή τη στιγμή 215 ευρώ. Αν σου κάνετε ποσό, ακούμε τη λύση του γρίφου. Η καρδιά μας χτυπάει 100.000 φορές την ημέρα. Αυτό ισχύει για τους ανθρώπους που δεν γυμνάζονται. Πώς είμαι εγώ. Έτσι, γιατί αν γυμνάζεσαι προφανώς και είναι διαφορετική η χτύπη. Λευτερή. Κοιτώ το γρίφο και βλέπω πέρα στη θέση σου, βλέπω πως παράτησες, να το πω, άφησες την τύχη τους 5. Τουλάχιστον σύμφωνα, έτσι με μια πρώτη ματιά που είδα. Υπήρχαν. Περίμεναν να σου δώσουν επιπλέον χρήματα. Δεν λέω ότι έκανες άσχημα που το έλυσες, αλλά πήρες 215 ευρώ. Να είχε άλλο ένα σύμφωνο θα το καταλάβαινα, αλλά είχε τουλάχιστον ένα διπλό. Ήταν αρκετά. 3-4 ακόμη. Για το ζέσταμα. Για το ζέσταμα. Μετά θα ρισκάρουμε. Έχει σχέδιο. Ωραία, εγώ το κρατάω αυτό που είπες, γιατί τώρα παίρνει τελευταίο. Τώρα ξεκινάω ο Γιάννης. Γιάννη, πώς θα λέει τα πράγματα. Θα δούμε. Θα δούμε. Ευελπιστούμε. Ο σύντεκνος είναι καλός. Είναι καλός. Αλλά εσύ δεν έχεις παίξει ακόμα πολύ. Δεν σε έχουμε ευχαριστηθεί δηλαδή. Για να δούμε. Κατηγορία. Της τηλεόρασης. Της τηλεόρασης. Δύο λεξούλες είναι. Φύγαμε. Για πάμε. Δύο. Όχι, ρε, εσύ με το πρώτο γύρισμα, χρεοκοπία. Εντάξει, δεν χάνεις λεφτά. Αλλά είναι ένα δείγμα της ατυχίας σου και σε αυτό το γύρο. Δεν πειράζει. Νίκη. Το σίγμα. Ωραία. Ξανά. Ατυχία και για σένα. Θα χάσεις τη σειρά σου. Θα έρθει ο Λευτέρης. Να το αυτό το δωράκι της Energy. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό. Για πάμε. Φωνή. Νησάρα, σαν την Κρήτη. Έχουμε. Έλα, λίγο ήθελε. Ήταν να δεις. Λίγο ήθελε, δεν χάθηκαν φοβερά ποσά, αλλά ήθελε λίγο για να πάει στα 500. Μπορούσε, ναι. Χρεοκοπία και για το Λευτέρη. Μπράβο σε όλους, ευχαριστηθήκατε να χάνετε αυτό το γύρο. Έλα, ήταν, ναι. Από την αρχή, Γιάννη, που λέμε. Για να δούμε. Στο ίδιο σημείο. Γελάμε, γιατί νιώθουμε άβολα αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Έλα, Νίκη. Το ΤΑΦ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που δεν χρεοκόπησε. Το ΠΗ. Έχουμε δύο. Μπορεί να βλέπετε δύο λέξεις στον πίνακα, αλλά έχουμε μία έννοια. Μη... ενώ ο Λευτέρης και ο Γιάννης έχουν την κατάρα της χρεοκοπίας στο γύρο αυτό, εσύ έχεις την κατάρα να χάνεις τη σειρά. Ναι. Λευτέρη. Ναι. Ο Κάπα. Γιάννη. Το ωρό. Το μη. Διπλό. Έχεις σίγουρα τη δεύτερη γραμμή με αυτό το διπλό μη. Σίγουρα. Αν όχι εσύ, σίγουρα οι τηλεθεατές μας. Λοιπόν, 100 ευρώ. Το όμικρον. Μόνο στη δεύτερη λέξη που την ήξερες, πιστεύω, και αν δεν την ήξερες τώρα, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μην γνωρίζεις. Νομίζω είναι μία έννοια, έτσι, που αφορά σε κάποιο θέμα της τηλεόρασης. Ως μέσο η τηλεόραση, όχι ως συσκευή. Το έχω βρει, αλλά. Αλλά δεν έχεις λεφτά. Λέω να γυρίσω. Εντάξει, και εγώ αυτό θα έκανα. Λογικό είναι. Δεν, τι να κάνεις. Όπα! Hey!
Επιτέλους κάτω σταυρό μου, γιατί παιδιά, η χρεοκοπή ήταν και πάλι εκεί. Το καλό. Θα ήταν η τρίτη σου χρεοκοπία και ανταυτού είναι το 500, ξέρεις το γρίφο, άρα... Το λάμδα. Το λάμδα. Δικό σου το 500. Δικό σου το 500. Άμα θες το σηκώνεις, το λέω γιατί μάλλον θα πάμε στη λύση του γρίφου τώρα, εφόσον το ποσό ήρθε και έκατσε ωραιότατα στο πορτοφόλι του Γιάννη. Ωστόσο, αν θέλει, μπορεί και να μην το λύσει τώρα. Θα μας πει τώρα ποια είναι η θυμία του. Θα το λύσω γιατί δεν με πάει και πολύ χρεοκοπία σήμερα. Μου έρχεται συχνά. Και την πλησιάζει πολύ συχνά. Ναι, δεν είναι. Έλα. Επανάληψη προγράμματος. Επανάληψη προγράμματος. Είναι. Είναι και βεβαίως με 500 ευρώ έπρεπε να το λύσει πολύ πολύ γρήγορα. Η τύχη του τα έφερε ωραία. Εκεί ήταν, μιλάμε, η χρεοκοπία. Τάκ, έγινε με 500. Μου κόπηκε το αίμα, ναι. Αυτό χρειάζεται στον τροχό όμως. Η τύχη, γι' αυτό εξού και ο τροχός της. Τύχης. Για να πάρεις αυτά τα 500 ευρώ. Συγχαρητήρια, Γιάννη μου. Μπράβο. Και λέω προηγείται. Λέω προηγείται με καλή διαφορά. Όχι φανταστική, καλή όμως. Με αυτά τα 500 ευρώ, όσο κι αν ξεφυσάς, πρώτος θα είσαι να ξέρεις. Αμήν. Πάμε εμείς να δούμε λίγο τις διαφορές. 315 ο Λευτέρης είναι στη δεύτερη θέση. 100 η νίκη από το ξεκίνημα εκεί των λεξομαχιών. Και ο Γιάννης με αυτό το 500 του τσουπ περνάει στην πρώτη. Βλέπετε πόσο εύκολα αλλάζουν όλα από κάθε λύση ενός γρίφου. Έχουμε λεξομαχία τώρα. Η κατηγορία είναι ξένος λογοτέχνης. Από την Αμερική. Γιάννη. Γκορ Βιντάν. Όχι, κάτι ακούστηκε λάθος. Μόνο η νίκη και ο Λευτέρης. Λευτέρη. Γκορ Βιντάρ. Λάθος και εσύ. Θέλω να χαλαρώσεις νίκη γιατί έχεις πάρει τα λεφτά. Απλώς πρέπει να τα ακούσουμε σωστά και από εσένα. Από εσένα μάλλον. Γκολ Βίνταλ. Τι ήταν? Αυτό είναι hat-trick. Πάμε πάλι για όλους από την αρχή. Τέλειο. Έχει πατήσει τώρα ο Γιάννης. Γκορ Βιντάλ. Ναι! Αυτό πρώτη φορά μας συμβαίνει. Να καταφέρουν και τρεις να το κάνουν λάθος. Τα αγόρια μας γιατί άλλαξαν την κατάληξη. Έβαλαν άλλο γράμμα στο τέλος. Η νίκη σκόραρε κανονικά γκολ. Χατρίκ δυνατό. Και μετά ο Γιάννης πήρε το 200. Τυχερός στην ατυχία μου. Τυχερός στην ατυχία σου και στην αστοχία. Όλα, όλα εν πάση περιπτώσει, φτάσαν σε ένα τέλος. Και έτσι εδώ τελειώνει, μάλλον αρχίζει. Αρχίζει ουσιαστικά η δεύτερη φάση του παιχνιδιού. Όμως δεν θα πάμε τώρα βαθιά σε αυτή τη δεύτερη φάση. Γιατί θα χρειαστούμε διαφημιστικό διάλειμμα για να σας δώσει σε λίγο το κορίτσι μας εδώ πληροφορίες. Πώς να έρθετε στον τροχό της τύχης, να παίξετε, να χαρείτε και να διεκδικήσετε το υπέροχο Nissan Juke των 117 αλόγων που χλιμιντρίζουν. Αυτά που ακούτε είναι χλιμιντρίσματα αυτή τη στιγμή. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας τροχός.star.gr. Δεύτερη φάση του παιχνιδιού, η φάση με τις ανατροπές, η φάση με τη χρεοκοπία πλάς, η φάση με τους φόρους, η φάση έχει φάση, με είναι φάση της. Το αγόρι, Ρένα Παγκράτη, νομίζω αυτό στην ταινία, είναι φάση, το θυμώσαι Γιάννη, προηγήσε, έχει φάση το αγόρι, έχει βγάλει 700 χαλαρά, από το 0 ξεκίνησε, για να είχαν πάρει το κατηφτής τους, αλλά ο Γιάννης τύπησε στους τελευταίους δύο γρίφους και γι' αυτό είναι πρώτος και γι' αυτό και θα παίξει τώρα πρώτος, αφού επιλέξει κατηγορία. Λοιπόν, για να άκουσε με, οι κατηγορίες που έχεις στη διάθεσή σου για να ξεκινήσεις τώρα εσύ είναι η κατηγορία dress code, δηλαδή έχει να κάνει με τους τρόπους με τους οποίους ντυνόμαστε, έχει σημασία άντρες ή γυναίκες, κάτι, dress code. Ελληνίδες ηθοποιοί, ενώ η τρίτη κατηγορία είναι πολύ, πολύ απλή, όσο απλά θα την πω. Τι κάνω? Αυτή είναι η κατηγορία. Τι κάνω? Λοιπόν, σ' ακούμε, Γιάννη. Dress code. Dress code. Το σκέφτηκε και πάμε τέταρτο. Okay.
Υπάρχει λόγος που έχεις επιλέξει dress code έναντι των άλλων δύο κατηγοριών, κάτι σκέφτηκε, γιατί θα το σκεφτόσουν, α. Νομίζω το έχω. Αχα. Αυτό οφείλεται σε κάτι. Από μαγαζιά, από βράδυ, για να δούμε. Ωραία. Μπορεί να είναι και κάτι τέτοιο. Να ανοίξουμε τα γράμματα, να έχουμε μία αίσθηση. Του μπάνω, ε. Μιλάμε. Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα, πολύ χρήμα. Λατρεμένο 20άρικο. Ναι, πάμε το σίγμα. Σίγμα για τον πρωτοπόρο μας. Εντάξει, δύο. Υπάρχει δύο φορές, οκ. Γυρίζουμε πάλι. Αχ, κάνεις τη σειρά σου εδώ, Νίκη. Και σύμφωνο και φωνή. Το ΤΑΦ και το ΑΛΦΑ. Χρειαζόμαστε ένα από τα δύο για να συνεχίσεις. Ωραία, έχουμε ΤΑΦ, είμαστε άνετοι. Το ΣΥΦΟΥ πρέπει να βγει από τον τροχό της τύχης. Και 4α. Ωραία, πήγε αυτό. Ωραία. Μείνανε και 100 ευρώ και γλίτωσες κι άλλα 100 από το α. Πώς τα έβγαλες, τα χάσαμε. Λευτέρη. Είκος. Ονί. Okay. Νομίζω ότι είναι η τρίτη φορά που φέρνει το δώρο της Energy. Τρίτη, ναι. Το κάπα. Οπα. Παραλίγο εφορία. 50. Λάμδα. Λάμδα, Λούκι. Έχεις 2,45. Πήγε, φεύγει. Το τσακ. Ωραίο. Για να φεύγουν και τα έπιπλα την 900 από τον τροχό της τύχης. 5 καταστήματα στην Αθήνα, ελληνικά έπιπλα, ετοιμοπαράδοτα έπιπλα, προϊόντα, εγγύηση και σέρβις χωρίς ημερομηνία λήξης. Το όμικρον. 6. Πούμε το πι. Είναι 50, ωραίο. Δηλαδή 6,65, εκεί ανεβαίνεις. Ξαναγυρίζουμε. Με άνεση, αφού αφαιρέσεις τον detective από τον τροχό της τύχης, ήθελα να υποδείξεις στην Ατάσα μας ποιο κουτάκι να ανοίξει. Θα ανοίξουμε από την τελευταία λέξη το τρίτο. Το γιώτα. Είναι ένα φωνή, είναι ωραία. Και άλλα τρία. Dress code η κατηγορία μας. Να κάνουμε το ντύσιμό μας, το ντύσιμο των ανθρώπων. 665 ευρώ παραμένουν στο ταμείο. Ωραία, επειδή υπάρχει χρεοκοπία πλάς αυτό το γύρο, θα το λύσουμε. Ξέρεις. Και να μην υπήρχε χρεοκοπία. Απλά συγγνώμη που το λέω. Ποσό... Έπρεπε να το λύσει. Το ποσό είναι πολύ σπουδαίο. Θα περάσει ξανά πρώτος. Πάμε. Το κολάρο του πουκάμισου δεν πρέπει να μας πνίγει. Αυτό θα είναι δύο τρόποι. Ή το ανοίγεις λιγάκι ή κάνεις λίγο μια μικρή δίαιτα να ξεφουσκώσει ο λαιμός κτλ. 665 ευρώ. Συγχαρητήρια, Λευτέρη μου. Είναι η παιδιά η τέταρτη φορά που αλλάζει η πρώτη θέση. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει. Ξεκίνησε η Νίκη πρώτη, μετά πέρασε ο Λευτέρης, μετά πέρασε ο Γιάννης, τώρα ξανά ο Λευτέρης. Περνάμε πάρα πολύ ωραία, αλλά καλύτερα από όλους ο Λευτέρης που τσίμπησε το χιλιαρικάκι του παρά 20 ευρώ. Ενώ πάμε στον επόμενο γύρο που είναι χωρίς χρεοκοπία. Πλάς είναι ο πέμπτος. Η κυρία της παρέας έχει μείνει σιωπηλή εδώ και αρκετή ώρα γιατί τα αγόρια μια χαρά.
980-700 κοντράρονται στο κάθε γύρισμα. Σε έχουν αφήσει λίγο πίσω. Πειράζει. Πάρ' το πατριωτικά. Έτσι, το πάρω. Πάρε κατηγορία και γύρισε αμέσως μετά. Ελληνίδες ηθοποιοί. Ωραία. Τρία ονόματα και είναι της σύγχρονης εποχής. Είναι τρεις που τις βλέπουμε. Ωραία. Σήμερα. Τα 500 είναι εδώ, τα δώρα είναι εδώ, αλλά εμείς παρακάρουμε στη μέση, το 20. Το μη. Μουσταλευριά. Πρώτο γράμμα στο μικρό όνομα της δεύτερης Ελληνίδας ηθοποιού. Το ίδιο ακριβώς. Το ρο. Και το ίδιο ακριβώς πόσο. Πάμε για 1+1 για 50 ευρώ το κάθε γράμμα. Το σίγμα. Σίγμα έχουμε. Όχι, δεν έχουμε. Οπότε δεν υπάρχει το συν 1, μένει στα 40 ευρώ και έρχεται ο Λευτέρης. Ωραίοτατη τώρα επιταγή. Ο νι. Νι. Είναι ένα γράμμα που σε θέλει. Τέλεια. Θα έχεις πει και εμφανίζεται κάθε φορά που το ζητάς. Γι' αυτό σηκώνεις και αυτό την δωρεπιταγή των 100 ευρώ. Το λέει συνέχεια, ναι, ναι. Από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και πετυχαίνει πάντα με αυτό το γράμμα. Είναι το γουρικό του. Φλερτ με τα 500. Απλό φλερτ. Χιλόπιτα μετά, 20 ευρώ. Το κάπα. Το κάπα. 170 ευρώ. Γυρίζουμε. Και το 500 ευρώ τελικά ήρθε. Έπεσε το φλερτ που του έκανε ο Λευτέρης. Το γράμμα που θα πεις τώρα θα μεγαλώσει πάρα πολύ, θα φουσκώσει το λογαριασμό σου. Το λάμδα, όπως Λευτέρης. Δικό σου το 500-άρικο. Πάρ' το γι' αυτό, μαζί μου και τώρα επιταγή, 670 ευρώ για έναν εξαιρετικό γύρο που κάνει ο Λευτέρης. Λοιπόν, και θα αγοράσουμε. Το Α. Εννιά. Ούτε 10. Αγοράσουμε και το γιώτα. Κι άλλο δώρο. Κι άλλο, κι άλλο. Το πι. Σηκώνεις και την δώρα επιταγή τυνιακός. 300 ευρώ. Να θυμίσω στο tinyakos.gr θα συναντήσετε ένα φανταστικό e-shop που θα σας λύσει τα χέρια όταν ψωνίζετε έπιπλα. 800 ευρώ αυτή τη στιγμή, ένα ποσό εφάμιλο με αυτό που έχεις ήδη στην άκρη. Ωχε, παιδιά. Πω, πω. Να σου πω κάτι τώρα. Θεωρείς ότι είσαι άτυχος ή τα θέλες. Με 800 ευρώ στην άκρη. Λέγε. Τα θέλα. Τα θέλες. Και τα έπαθες. Κρατάς το 800. Γιάννη, γέλα. Δώρο, θέλουμε το γράμμα, θέλουμε το γράμμα. Το Δέλτα. Το Δέλτα, ξέρεις, όνομα προφανώς. Σήκωσε το δωράκι. Σ' ακούμε. Το Βίτα. Κάνει τη σειρά του, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Γιάννη, είσαι άτυχος εδώ και τώρα ανοίγει ένα σταπό. Ένα σταπό γιατί εδώ έχουμε το εξής θέμα. Τα 800 ευρώ του Λευτέρη είναι εκεί και τον περιμένουν και αν τα πάρει, πηγαίνει κοντά στα 2.000 και μετά εσύ και ο Γιάννης θα έχετε πιο δύσκολο αγώνα για να φτάσει στον πρωτοπόρο. Να στολίσω. Σε ακούμε. Δανάη Παπά, Μαρία Θάνου, Νίκη Βακάλη.
Και τώρα ο Λευτέρης, που έχει 800 ευρώ, έρχεται ξανά για να μου πει αν βρήκε κάτι παραπάνω από πριν. Στο περίπου, αλλά θα αγοράσουμε ένα φωνήεν. Ο Λευτέρης είναι ο μόνος που έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό. Το ήττα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη σκέψη σου. Υπάρχει εκεί που το περίμενες. Δεν υπάρχει τη λέξη που δεν γνωρίζεις. Θήτα. Όπως λέμε. Ανάσης. Όχι. Δεν υπάρχει. Γιάννη, όπως κατάλαβες, ό,τι είπε η Νίκη και ο Λευτέρης, γιατί το ίδιο πράγμα είπανε, δεν αποτελεί μέρος της λύσης του γρίφου. Ας γυρίσουμε μία. Ωραία. Ουσιαστικά χρόνο κερδίζει. Το ζήτα. Αν είναι αυτό. Όχι. Νίκη. Είναι όλα πραγματικά σε τεντωμένο σκηνή. Είναι εκεί τα λεφτά του Λευτέρη. Είναι εδώ η δεύτερη ευκαιρία σου να λύσεις το γρίφο. Αν θες να γυρίσεις, γύρνα κιόλας. Θα γυρίσω. Είναι ζήτημα να κερδίσεις χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά όλοι ψάχνετε το γράμμα της λύσης του γρίφου. Το Χ. Ναι. Και είναι και το τελευταίο σύμφωνο. Και το λύνεις τώρα για 100 και απαλλάσσεσαι από το άγχος να πάρει ο Λευτέρης 700. Πάμε. Δανάη Παπά. Ναι, υπέροχη. Μαρία Χάνου. Χάνου. Νίκη Βακάλη. Βεβαίως. Είναι εξαιρετικές και οι τρεις, και η Δανάη Παπά και η Μαρία Χάνου, η οποία παίζει τη Μουρμούρα, η Νίκη Βακάλη, η οποία έχει παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο μαζί με τον Χριστόφορο Βακαλιάτη στον Έναν Άλλο Κόσμο. Και εδώ έχεις 100 ευρώ, που είναι μικρό ποσό, αλλά θα το βάλεις στο πορτοφολάκι σου και θα στερήσεις από το γειτονάκι σου το Λευτέρη ακόμη ένα μεγάλο ποσό, οπότε τον έχουν από κοντά και οι δύο. Από κοντά τον έχουν και οι δύο, αλλά παίζει πρώτος τώρα. Για να ολοκληρώσουμε αυτή τη φάση, έχει μείνει μια κατηγορία. Τι κάνω. Κάνω. Φωνή. Το αγαπημένο. Αγαπημένο. Ωραία. Δεν σε έχει προδώσει ποτέ, Λευτέρη. Είναι εκεί πάντα για σένα, σου δίνει λεφτά, σου δίνει λύσεις. Το σίγμα. Όχι. Έλα, Γιάννη. Το κάπα. Κάπα, κουπί. Ωραία. Συνεχίζουμε. Το ράκι, για πες μας. Το δέλτα. Το δέλτα, για να πάρουμε το δώρο της Energy, το κουτί αυτό, το Smart Home Gate. Μπράβο. Για να το πάρουμε. Ωραία, το σκέφτηκες. Πολύ ωραία επιλογή. Δεν τονίζει στο τέλος, σου λέει τι άλλο να κολλάει εκεί. Πολύ σωστή σκέψη. Έχεις 185 ευρώ. Το μη. Και ένα μη. Πάρουμε φωνήεν. Μπορείς. Να πάρουμε το αλφα. Τώρα που έχει τα χρήματα, μπορεί να κάνει τα κουμάντα του και μια στρατηγική διαφορετική. Ωραία. Τρία αλφα να γυρίσουμε. Ένα μεγάλο ποσό σου λείπει. Πάμε. Το πι. Έλα. Μας έφυγε το πεντακοσάρι. Το ρο. Μας έφυγε και το γράμμα. Νίκη. Το ταφ. Ναι. Ξαναγυρίζω. Το θήτα.
Κάκης εδώ με το γύρισμα αυτό. Έχασε τη σειρά σου, Λευτέρη. Ο άρχοντας του 500 ευρώ. Το Φι. Λανθασμένη επιλογή, πάνε τα 500 ναι. ευρώ. Δεν θα τα πάρεις. Κρίμα. Γιάννη. Χρειάζεσαι τρία σερί. Αν κάνεις ένα λάθος, χρεοκοπείς. Το Χ. Άκου τώρα εδώ ποια είναι η συνθήκη που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δεν μπορείς να αγοράσεις. Σου λείπουν 10 ευρώ μόνο για να το κάνεις αυτό. Πρέπει να ξέρεις, οφείλω να σου το πω, ότι δεν έχει άλλο σύμφωνο. Άρα αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσεις μια απάντηση. Αν χάσεις είναι χρεοκοπία. Αν το λύσεις, πήρες το χρήμα. Δεν αποθήκη. Δεν προλάβαμε να δώσουμε μέσα στον χρόνο την απάντησή μας. Χρεοκοπήσα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει αν ο γρίφος βληθεί από άλλους. Νίκη, δεν χρειάζεται καν να έρθεις κοντά μας. Αλλά έλα εδώ για να κάνουμε καλή παρέα, να έρθω κι εγώ δίπλα σου, να λύσουμε τον γρίφο και να πάρεις 100 ευρώ, αν τον πούμε σωστά. Έλα. Ωραία. Θα προσπαθήσω. Δεν αποθηκεύω το κουμένι και το χάνι. Δεν βγάζει πολύ νόημα, έτσι δεν είναι. Βγάζει, είναι η αλήθεια, αλλά δεν μου τέριαζε. Λοιπόν, για πες μας, Λευτέρη, κάτι που βγάζει νόημα για να πάρεις 100 ευρώ. Δεν αποθηκεύω το κείμενο και το χάνω. Ναι. Λοιπόν, μας έκανε αίσθηση το κουμένο. Και λέω μήπως είναι... Το κουμένι. Λέω μήπως είναι κάποια τοπική διάλεκτος και δεν το ξέρω εγώ. Κάτι θα μπορούσε να είναι. Λοιπόν. Λεφτά δεν βγήκαν, δεν ήταν πολύ καλός γύρος αυτός. Να ζήσουμε, να τον θυμόμαστε, πάμε στη λεξομαχία. Η κατηγορία είναι στην κουζίνα. Δύο αντικείμενα που τα βρίσκουμε στην κουζίνα μας. Έλα, Λευτέρη, για πες. Φλόγιστρο, κόσκινο. Έλα ρε γίγαντα. Και ο γιγάς και το κόσμο και το φλόγιστρο φαινόταν εξ αρχής. Μπράβο, 200 ευρώ για σένα. Ξεκινάς πρώτος μετά τις διαφημίσεις και στον 7ο και τελευταίο γύρο. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, να σου πω ότι η διαφορά που έχεις από τους διώκτες σου, το Γιάννη και τη Νίκη, δεν είναι καθόλου μεγάλη, παρότι κερδίζεις συνεχώς γρίφους. Μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε φοβερό ντέρμπι. Ο τελικός. Τι είναι, ένα αυτοκίνητο, και βλέπω ένα εδώ, ένα αυτοκίνητο δρόμος, ένα αυτοκίνητο Nissan Juke, το οποίο κάνει τον δρόμο σας καλύτερο, πιο όμορφο. Ακόμα και αν έξω βλέπετε το οποίο σας ενοχλεί, όταν είσαι μέσα στο αθόρυβο Nissan Juke, όταν είσαι σε αυτό το αυτοκίνητο, το οποίο σε πάει μόνο του ουσιαστικά, μόνο καφέδες σου φτιάχνει, γιατί είναι από τα ολοκλήρωνα αυτοκίνητα του στόλου της Nissan. Δεν έχει καμία ανάγκη, τα μάτια στον δρόμο, εκεί η προσοχή και όλα αυτά όταν είσαι οδηγός. Γιατί μέχρι τώρα ο Γιάννης, η Νίκη και ο Λευτέρης δεν μπορούν να βρουν έτσι μία διαφορά για να πούνε ότι έλα μωρέ, εντάξει, να το φαβορεί. Ότι... Όχι, κανένα φαβορεί. Τα 1280 ευρώ που έχει ο Λευτέρης και είναι πρώτος είναι αέρας στον τελευταίο γύρο, στον οποίο μπαίνουμε αμέσως τώρα και θα σου βγει κάτι πολύ καλό. Θα παίξεις πρώτος, γιατί ήσουν πιο γρήγορος στην τελευταία μας λεξομαχία. Τελευταίος γύρος, τώρα. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι επαγγελματικές δεξιότητες. Λοιπόν, πολλά επαγγέλματα χρειάζονται τις συγκεκριμένες επαγγελματικές δεξιότητες που βλέπουμε στον πίνακα. Ξεκινάς καλά. Σίγμα. Σίγμα. Ήδη έχεις 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και 10 ευρώ για το Σίγμα.
Κάπα. Δεν είναι η πρώτη φορά που φέρνεις 500 ευρώ. Μας κάνει εντύπωση. Το νι. Το αγαπημένο, ε. Για ακόμη μια φορά φέρνει χρήμα. Αυτή τη φορά, το χέρι φέρνει πάρα πολύ χρήμα. 500 ευρώ ξανά στο πορτοφόλι του πρωτοπόρου. Έχει 730, αλλά στο σύνολο είσαι πλέον πάνω από τα 2.000. Θα αγοράσουμε το αλφα. Πάρουμε και το γιώτα. Έχουμε 4. Επαγγελματικές δεξιότητες. Χρειάζονται σε αρκετά επαγγέλματα, συγκεκριμένες. Πάρουμε και το έψιλον. Και γυρνάμε. Δευτέρη, στράβωσε. Παραμένεις πρώτος, αφαιρείς όμως τη χρεοκοπία μαζί με το χιλιάρικο και αυτό, μέσα στην ατυχία σου, μπορεί και να σου βγει και σε καλό. Τι θέλω να πω με αυτό, Λευτέρη. Μιας και το έφερες και έχασες χρήματα, βγάζοντάς τα από τον τροχό, βγάζεις ένα όπλο από το παιχνίδι μας για να σε κυνηγήσουν ο Γιάννης αρχικά που έρχεται τώρα να παίξει και μετά η Νίκη που ήθελε οπωσδήποτε το χιλιάρικο. Αυτό πια δεν υπάρχει. Ωστόσο, ο Γιάννης δεν χρειάζεται το χιλιάρικο. Τώρα. Έχεις 950 και κυνηγάς τα 1.280. Όπως καταλαβαίνεις, η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή. Υπάρχει ένα θαυμαστικό μπροστά σου. Αν το σηκώσεις και διπλασιάσεις, ξεκάθαρα είσαι πρώτος. Αν όμως έχει χρεοκοπία και δεν έχει το jackpot, χρεοκοπείς και νομίζω ότι χαιρετάμε το παιχνίδι οριστικά. Θα γυρίσω. Λοιπόν, εάν τα ζυγίσουμε, δεν είναι παράλογη η απόφασή του. Όχι, είναι ένα βέβαια ποσό το οποίο μαζεύεται. 3.30 δεν είναι και κανένα εκατομμύριο. Και φέρνει κάτι πολύ χρήσιμο. Τη δεύτερη ευκαιρία. Γράμμα. Το μη. Μπήκε στην ακρούλα. Όπως μπήκαν και 100 ευρώ ακόμη στο ταμείο. Η διαφορά μικραίνει κι άλλο. Είναι στα 1.050 ο Γιάννης, είναι στα 1.280 ο Λευτέρης. Και φέρνεις ξανά δεύτερη ευκαιρία, οπότε πλέον είναι θέμα ευστοχίας, γιατί έχεις περιθώριο 2 λαθών. Το πει. Να το περιθώριο που λέγαμε και σε παίρνει και για ακόμη ένα λάθος, εφόσον μας πεις τώρα με 150 ευρώ στην άκρη και μία διαφορά, παιδιά, η διαφορά είναι πολύ μικρή, 230 ευρώ, έτσι, να υπάρχει, τι κάνεις στην επόμενη κίνησή σου. Το ταφ. Αν θέλεις σύμφωνο και χρήματα. Καλό ποσό είναι αυτό το 80. Το ταφ. Αν είναι και διπλό, όχι δεν είναι διπλό, αλλά είναι 80 ευρώ πιο κοντά. Μας λείπουν 150. Πρέπει να βρούμε και αυτά. Ακόμα και να βρει το γρίφο, δεν έχει τα λεφτά. Επαγγελματικές δεξιότητες ψάχνουμε και το φέρνει ακριβώς. Όχι! Το λάμδα. Ωραία. Μειώνεις κι άλλο. Σου λείπουν 110. Παιδιά, είναι τρελό. Τριάντα. Πλησιάζεις κι άλλο να πετύχεις το επόμενο γράμμα. Το Χ. Νομίζω φαίνεται στον πίνακα. Ναι. Το Χ. Έτσι, πού πήγε τη διαφορά. Κάτω από τα 100. Να γυρίσω. Πάμε. Εφόσον έχω τη δεύτερη ευκαιρία. Σωστό. Βέβαια. Και αν πετύχει το επόμενο, δεν θα χρειαστεί τίποτε άλλο, γιατί έχει 500 ευρώ μπροστά του. Πάμε. Πες το. Το Φ. Το Φ. Όχι! Ακίνητοι όλοι, δεν πήρε τα 500, αλλά δεν έχασε σειρά. Έτσι. Έχει άλλη μία τελευταία ευκαιρία. Θα αγοράσω το ομικρόν.
Πολύ μεγάλη η βοήθεια που σου δίνει το Όμικρον. Να ρωτήσω αν ξέρεις το γρίφο όπως τον βλέπεις ή τι σου λείπει από αυτό το γρίφο. Η πρώτη λέξη με προβληματίζει λίγο. Η πρώτη λέξη είναι αυτή που σου λείπει, ενώ σου λείπουν επίσης 180 ευρώ πια. Θα το ζήσουμε όλο αυτό. Απίστευτο. Έλα, 150 έφερες, κάτι που σημαίνει ότι πλησιάζει στα 30 ευρώ. Έλα, ένα γράμμα, ένα σύμφωνο. Το Β. Χάνεις τη σειρά σου. Και τώρα, έλα ρε Νίκη εδώ να τα πούμε λίγο, σε παρακαλώ, γιατί ξαφνικά μπαίνεις και εσύ στον κόλπο, αν μου πεις ότι ξέρεις το γρίφο μου. Το ξέρω. Το ξέρεις. Εφόσον ξέρεις το γρίφο, θέλεις να μου πεις πόσα γράμματα υπολείπονται. Τρία. Αυτά τα γράμματα, σε συνδυασμό με τα σωστά ποσά και τα σωστά jackpot, μπορεί να καλύψουν την πολύ μεγάλη διαφορά που υπάρχει με το Λευτέρι. Πάμε να δούμε. Τι λέτε ρε παιδιά. Απίστευτο. Τι ζούμε σήμερα. Λευτέρι, τι γίνεται. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από το γράμμα. Το Δέλτα. Είσαι στα 450 και κυνηγάς τα 1280. Το ρωτάω. Θα το σηκώσω. Δεν το ρωτάω καν, έρχομαι να βοηθήσω. Ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει άλλη επιλογή η Νίκη. Είναι πάρα πολύ άτυχη σε όλο το παιχνίδι σήμερα και ίσως ξαφνικά στο τελευταίο γύρισμα θα φέρει όλα τούμπα και πάει τελικό. Για να δούμε. Αυτό από μόνο του δεν αρκεί, αλλά αν τα διπλασιάσεις, το επόμενο γύρισμα μπορεί να σε φέρει πρώτη. Λοιπόν, βρήκε την τύχη της ή δεν είναι η μέρα σου. Για να δούμε. Δεν είναι η μέρα. Δεν είναι. Δεν είναι η μέρα σου, Νίκη. Όχι, μου λυπάμαι πολύ. Σήμερα, σε κανένα σημείο του παιχνιδιού, δεν την ήθελε. Σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να πω ότι έκανε κάτι λάθος. Είναι πάρα πολύ άτυχη και έτσι το jackpot παραμένει στην άλλη πλευρά του τροχού της τύχης, αλλά τώρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Γιατί θέλω να ρωτήσω το Λευτέρι που ένα θεός ξέρει τι έχει περάσει αυτά τα πέντε λεπτά και οι δύο σε είχαν στην μπούκα, έτσι. Ήταν πολύ κοντά και οι δύο. Εάν ξέρεις το γρίφο, ξέρω. Είσαι τελικό. Δημιουργική σκέψη και ανοιχτό μυαλό. Ο τελικός πάει στην Κρήτη, παιδιά. Ο τελικός πάει στο καλό χωριό και το κάνει ακόμη καλύτερο. Αυτό είναι το χωριό που θα γιορτάσει απόψε. Θα γίνει ο χαμός, καταλαβαίνω. Χαμός. Καταλαβαίνω ήδη ο χαμός. Θα κερνάς εκεί πέρα στις δικουλιές. Και έχουμε ένα πολύ αγχωτικό φινάλε για όλους. Ήταν αρκετά. Και για τον Γιάννη που πλησίασε τόσο πολύ. Τόσες φορές, αλλά δεν μπόρεσε με τη λέξη δημιουργική να βγάλει άκρη. Δεν πειράζει, δε Γιάννη. Έχει πολύ ωραίο αγώνα. Καλή καρδιά. Πολύ ωραίο αγώνα. Την πρώτη λέξη. Την πρώτη λέξη, αυτό. Καλή καρδιά. Αυτό. Καλή καρδιά και να σου πω κάτι. Βέβαια. Υπάρχει και το καλό χωριό, μόλις πέρασε απ' έξω. Έχει ένα καλό φίλο πια εκεί. Το ίδιο ισχύει και για την Νίκη που στάθηκε πολύ άτυχη. Και Λευτέρη, το ποσό με το οποίο πας σίγουρα στην Κρήτη είναι 1580 ευρώ. Τον τρόπο με τον οποίο θα πας στην Κρήτη δεν μπορώ να σου εγγυηθώ, γιατί αν πάρεις ακόμη ένα μεγάλο ποσό στο τελικό, είναι αεροπλανάκι άνετο, χαλαρό. Εάν όμως είναι αυτοκίνητο, λυπάμαι, θα πρέπει να περάσεις το πέλαγος με καράβι για να βάλεις μέσα το Nissan Juke τελικός. Ο Νάιτ Σιάμαλαν έγραψε το Σκοτεινό χωριό, ταινία thriller που έκανε εμπορική επιτυχία. Αλλά το καλό χωριό δεν μπορεί να το φανταστεί για να το γράψει. Oh, είναι τόσο καλό και αυτή τη στιγμή είναι ακόμη καλύτερο εκεί στην Κρήτη, έξω από τον Άι Νικόλα. Πόσα χιλιόμετρα? 9. 9 χιλιόμετρα. Πολύ κοντά. Όπου χαίρονται οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή γιατί τους εκπροσωπείς και τους έχεις κάνει περήφανους με 1.600 ευρώ ήδη στην τσέπη σου. Καλή επιτυχία στο τελευταίο γύρισμα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι το νούμερο 7. Με αυτό πάμε στον τελευταίο μας γρίφο. Δεν ξέρω αν έχεις αγαπημένες κατηγορίες. Έχεις? Δεν θα το έλεγα. Όχι. Ωραία. Οπότε μας βολεύουν τα πάντα. Να τα σας δώσω μας μία τελευταία. Η κατηγορία είναι πόλεις του κόσμου. Ωραία. Ποιες είναι αυτές οι δύο πόλεις. Να βάλουμε πρώτα τα παραδοσιακά.
Να μπουν παρακαλώ αλφα πι λάμδα σίγμα ταφ. Δεν βλέπω το πι αυτή την ώρα. Όντως δεν έχει πι. Ακούμε. Λοιπόν, θα πούμε το νι. Το οποίο μέχρι στιγμής δεν σε έχει προδώσει ποτέ. Το νι, όπως λέμε, νησί. Το κάπα. Κρήτη, νησί της Κρήτης. Το ρο. Θέλουμε και ένα φωνή. Και το ήττα. Πόλης του κόσμου. Λίγο ζώρικο το ήττα, θα έλεγα. Έλα τώρα, μιλάμε για υπέροχα γράμματα, μόνο το ήττα δεν υπάρχει. Φύγαμε. Ορλάντο, Σακραμέντο. Εννοείται από την, από τη μία πλευρά της Αμερικής στην Ανατολή κάτω, μέχρι το Σακραμέντο επάνω στην Καλιφόρνια. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ας γιατί γεωγραφικά μπερδεύτηκα. Κάτω Ορλάντο είμαστε εκεί. Φλόριντα, τα μπανάκια μα, Σακραμέντο από την άλλη μεριά. Δεν έχω πάει, δεν έχω πάει, δεν ξέρω. Δεν έχει πάει, δεν μπορεί να πα. Αφήνω να ξέρει καλύτερα. Μπορεί να πα. Μπορεί να πα. Έχει ήδη 1.600 ευρώ. Και αν ανοίξει εδώ κανένα μεγάλο ποσό, μιλάμε για πλάκα το κάνει το ταξίδι. Και όλο αυτό που λέμε τώρα και αστειευόμαστε είναι πραγματικότητα. Εντάξει, βεβαίω αν έχει αυτοκίνητο θα βολευτεί με κάτι πιο κοντινό. Κάτι πιο κοντινό, αλλά δεν θα σε χαλάσει. Το ανοίγω. Και ο Λευτέρης από το καλό χωριό της Κρήτης παίρνει άλλα δύο ζεστά. Μπράβο. Και φεύγει με 3.600 ευρώ, Λευτέρη μου. Καλά ψησίματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα πάντα όλα, να μας περιμένει στην πλατεία του χωριού, εκεί φαντάζομαι είναι το ταβερνάκι. Και με την Ατάστα θα έρθω. Φυσικά. Να το φαντάξουμε, γιατί όποιος γυρίζει... Κερδίζει.